Σήμερα θα δοκιμάσουμε νηφικό από το Τίμου, αλλά δεν έχω αγοράσει μόνο ένα. Έχω αγοράσει 4 νηφικά. Θα πάμε από το πιο φθηνό που έχω βρει στο Τίμου μέχρι και το πιο ακριβό. Είμαι σίγουρη ότι έχεις μπει τουλάχιστον μία φορά να χαζέψεις τι ακριβώς έχει το Τίμου, αλλά το ήξερες ότι έχει ακόμα και νηφικά. Γι' αυτό είμαι εδώ εγώ σήμερα για να δοκιμάσουμε πώς ακριβώς είναι αυτά τα νηφικά. Θα βρεις ακόμα και νηφικό που ξεκινάει από 18 ευρώ. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες, πάντως έχω πολύ υψηλές προσδοκίες. Μάντεψε πόσο κόστιζε το πιο φθηνό και πόσο το πιο ακριβό νηφικό. Τα έχω στα χέρια μου εδώ και τόσο καιρό και δεν φαντάζεστε πώς ανυπομονώ να τα φορέσω. Ξεκινώντας λοιπόν από το πιο φθηνό νηφικό που μπορείς να βρεις στο Τίμου αυτή τη στιγμή, έρχεται σε αυτό το υπέροχο, αν θες τη γνώμη μου, σακουλάκι. Ήρθε κυριολεκτικά σε μία εβδομάδα, οπότε αν έχεις έτσι έναν γάμο, ρε παιδί μου, που έτυχε τελευταία στιγμή και παντρεύεσαι, συμβαίνουν αυτά. Θα το έχεις μία εβδομάδα το νηφικό σου, είσαι καλυμμένη. Πάμε να τα ανοίξουμε! Α! Okay, φαίνεται ότι είναι το πιο φθηνό. Είναι μια decent ποιότητα. Έχει full λεπτομέρεια με δαντέλα, οπότε αυτό με τρομάζει λίγο, ότι κάτι θα υπάρχει σκισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι αυτό εδώ σε φάση πόσο μήνυ το θέλεις. Τόσο! Μπορείτε να μαντέψετε βλέποντάς το μόνο πόσο κοστίζει. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να το ζήσουμε νηφούλες. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και νηφικό, ρε παιδί μου. Δεν το βάζει στην κατηγορία νηφικό. Το βάζει λίγο στην κατηγορία πάω σε κάποιο κλαμπ με θέμα γάμο. Θα μπορούσε να το αγοράσει και χαλαρά σαν κουστούμι για απόκριση, αλλά παιδιά για γάμο νηφικό δεν είναι αυτό το πράγμα. Αρχικά θα πω ότι είναι αρκετά σύθρου, ειδικά από πίσω φαίνονται τα πάντα. Μ' αρέσει όμως η κίνηση που έχει αυτή εδώ πέρα η δαντέλα έτσι στα χέρια. Μ' αρέσει αρκετά. Επίσης η λεπτομέρεια είναι εξαιρετική και μ' αρέσει που κάνει έτσι εδώ στο λαιμό, ρε παιδί μου, σαν στράπλες ένα πράγμα. Στο σχέδιο το έχουμε, στην εκτέλεση λίγο κάπου το έχουμε χάσει. Είστε όμως έτοιμοι να ακούσετε και την τιμή αυτού του νηφικού. Είναι στα 25 ευρώ και 59 λεπτά. Καθόλου άσχημα για ένα φορεματάκι λευκό. Για να δούμε όμως στη συνέχεια το βίντεο που θα πηγαίνουμε σε όλο και πιο ακριβά νηφικά, αν θα βρούμε κάποιο κατάλληλο όντως για γάμο. Πάμε να δούμε το επόμενο μας νηφικό. Αυτό φαίνεται πολύ πολύ καλύτερης ποιότητας, αλλά και πάλι όχι στη φάση νηφικού. Τώρα είδα αυτό εδώ πέρα πάνω. Είναι αυτή η τύπου διαφάνεια, αλλά δεν την έχουν κάνει μπέζ, την έχουν κάνει λευκή. Ενώ κανονικά στα νηφικά είναι μπέζ διαφάνειας γενικώς, για να μην φαίνεται ότι είναι στην ουσία διαφάνεια. Είναι πάρα πολύ μακρύ. Η δαντέλα που έχει στο χέρι είναι σαν μια απλή δαντελωτή μπλουζίτσα. Αυτό όμως βλέπω ότι είναι πολύ πιο μακρύ και έχει ουρά. Δικαιολογείται λοιπόν η αύξηση της τιμής. Πάμε να δοκιμάσουμε το δεύτερο μου νηφικό. Αν και πιο ακριβό αυτό το νηφικό μας, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Η διαφάνεια, όπως σας ανέφερα και πριν, είναι χάλι μαύρο, δεν το βλέπω καν. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εφαρμοστό στο μπούστο, αλλά αν επειδή μου σου άρεσε αυτό το σχέδιο και θες ένα οικονομικό νηφικό, το πας και μια μοδίστρα να στο φτιάξει. Επίσης, δεν μου αρέσει καθόλου που φαίνεται εδώ έτσι η γραμμή από τις ραφές. Ζήνα, ας την ουρά μου του νηφικού μου! Το μόνο που μου αρέσει από το νηφικό είναι η ουρά του. Έλα, θα σου βγαρίσω όλο το πάτωμα τώρα. Τη ζήνω 10 λεπτά αυτήν η σουρά από λευκή να γίνει μαύρη. Επίσης φαίνεται φουλ έντονο στο φως η δεύτερη φόδρα που έχουν φτιάξει από μέσα. Κοστίζει 28 ευρώ και 34 λεπτά και καλύτερα να τα δώσεις σε επιτόγυρα. Όχι σε αυτό το φόρμα πάντως. Νηφικό νούμερο 3. Για να δούμε, θα είναι αυτό εκείνο το ένα και μοναδικό νηφικό? Καλά, αυτό έχει σοκ λεπτομέρεια. Wow! Αρχικά να ξεκινήσω από το γεγονός ότι έχει ρυθμιζόμενες τυράντες. Πράγμα το οποίο ναι, μεν το κατεβάζει σαν φάση, δεν είναι νηφικό γιατί φαίνονται έτσι οι τυράντες, ρε παιδί μου, και είναι ρυθμιζόμενες κτλ. Αλλά ποιο σχέστηκε. Γι' αυτό έχουμε το μαλλί για να τις καλύπτουμε. Βλέπω ότι έχει ένα αρκετά βαθύ κόψιμο στον μπούστο, αλλά με φοβίζει γιατί μου φαίνεται τέρμα στενό στη μέση. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο νηφικό που έχω διαλέξει εγώ να φορέσω στο γάμο μου, αλλά στην τιμή καμία σχέση. Είναι τόσο μα τόσο στενό που κυριολεκτικά δεν παίρνω ανάσα, ρε! Βασικά εδώ είναι στενό, δεν ξέρω τι έχει πάει λάθος. Κοίταξε να δεις, στον μπούστο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται εδώ πέρα στη φούστα, το γοργονέ. Και έχει και αυτό την ουρίτσα του. Τι ουρίτσα, δηλαδή ουράρα είναι αυτό. Κοιτάξτε. Και η πλάτη επίσης άσχετα να δεν κουμπώνει. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η φόδρα από μέσα, η οποία έχει κολλήσει και δεν κατεβαίνει πιο κάτω. Δεν μπορεί να κατέβει πιο κάτω από το φόρεμα! Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να κάτσω καν. Βασικά θα δοκιμάσω να κάτσω και αν σκιστεί κάτι, την κάτσαμε. Πρέπει να κάτσω μόνο σταυροπόδι. Ωραία, έτσι θα κάθομαι εγώ στο γάμο μου. Αν διαρρεύσω φωτογραφίες και βίντεο από το γάμο μου και κάθομαι έτσι, να ξέρετε ότι θα φταίει αυτό το νηφικό. Πώς εικόνεσαι τώρα? Ενώ για τη Δημήτρη, φίλη, είναι πραγματικά πανέμορφο. Αν ήταν λίγο πιο άνετο στο να μπορέσεις να αναπνεύσεις, να χορέψεις και να περπατήσεις,
θα ήταν top για μένα. Θα σου έλεγα κουμπάρα, πήγαινε πάρ' το, άσχετα αν δεν παντρεύεσαι. Δεν υπάρχει κανένα πολύ πρόβλημα. Σήμερα γα, σήμερα γάμος γίνεται. Αν έπαιρνα medium όμως, ναι, μεν θα είχα έτσι καλύτερη κίνηση στα πόδια. Αλλά θα μου ήταν ακόμα πιο μεγάλο στο στήθος. 33 ευρώ και 20 λεπτάκια, δεν το λες και κακό. Μέχρι στιγμής έχουμε δοκιμάσει τα 3 από τα 4 νηφικά και οφείλω να ομολογήσω πως κανένα δεν με έχει εντυπωσιάσει αρκετά, έτσι ώστε να πω ότι ναι, θα το φορούσα χαλαρά στο γάμο. Αλλά μήπως το 4ο νηφικό και το πιο ακριβό κάνει τη διαφορά. Φτάσαμε στο τελευταίο και στο πιο ακριβό νηφικό που βρήκα στο τίμου. Και φαίνεται γιατί είναι και πολύ πιο βαρύ, έτσι. Έκανε πολύ περισσότερες μέρες να έρθει, ήρθε σαν ξεχωριστό πακέτο κιόλας. Αλλά μαζί με αυτό έχω πάρει να ταιριάξω και κοσμήματα. What? Παιδιά, πιάνω ένα τούλι, το οποίο τούλι είναι τέρμα καλής ποιότητας. Εδώ έχουμε και μία πράσινη κλωστή για κάποιο λόγο. Μάλλον από αλλού, δεν μας νοιάζει. Μόνο τούλι βλέπω όμως, δεν βλέπω πουθενά το από πάνω. Okay, πρέπει να σηκωθώ για αυτό το φόρεμα από τώρα. Φαίνεται από τώρα η διαφορά. Πείτε μου λίγο, για ποιο λόγο αγοράσα νηφικό από την Ελλάδα, ενώ μπορείς να βρεις στο τίμου κάτι σε full καλή τιμή για γάμο. What? Αυτό είναι το πάνω μέρος και κάθεται κάπως έτσι. Είναι φουλ ονειρικό. Ανυπομονώ να το φορέσουμε. Πάμε να ανοίξουμε όμως και τα κοσμήματα που πήρα. Το συγκεκριμένο σετ είναι σετ με κολιέ και σκουλαρίκια και ήταν πάρα πάρα πολύ οικονομικό. Ο ενθουσιασμός μου δεν περιγράφεται. Δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι ψεύτικο. Είναι αυτό εδώ και το πλήρωσα 8 ευρώ και 44 λεπτά. Το πάνθες τη γνώμη μου, πάμε να φορέσω και τα δύο και να του ζήσω νύφη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το συγκεκριμένο φόρεμα. Το μόνο πράγμα που του λείπει είναι γκλίτερ πάνω στα τούλια. Λίγο περίεργο βέβαια, αλλά θα ήθελα αυτά εδώ να είναι έτσι ραμμένα πάνω στο τούλι. Κατά τα άλλα είναι υπέροχο. Το κόψιμο εδώ πέρα που κάνει στο λαιμό είναι άψογο. Στα μανίκια που πέφτει εδώ το τούλι είναι υπέροχο. Και εδώ έχει και την τράντα σου. Είναι top. Καλά, για τα αξεσουάρ ειλικρινά δεν έχω λόγια, ρε φίλε. Μα πραγματικά σκέφτομαι να τα φορέσω πολύ σοβαρά στο γάμο μου. Ειδικά το κολιέ είναι υπέροχο. Από κοντά αστράφτη full. Είναι αέρινο, παιδιά, το νηφικό μας. Δεν μας στενεύει καθόλου, οπότε μπορούμε να φάμε τον αγλαίωρα. Λίγο πίσω έχω ένα θέμα και δεν μπορώ να το κουμπώσω μέχρι πάνω-πάνω για μία ακόμη φορά. Τέρμα ονειρικό παραμυθένιο και σταχτοπουτέ. Έχει και τον όγκο του έτσι εδώ πέρα κάτω και μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Λίγο μια προσαρμογούλα στη μέση να μπορούσαμε να κάνουμε, να του βάζαμε έτσι έναν τύπου κορσέ και θα ήταν top! Παιδιά, παντρεύομαι με αυτό το νηφικό, το καταλαβαίνετε! Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το πιο ακριβό νηφικό που υπάρχει στο τίμου και θέλω να δω αν μπορείς να μαντέψεις πόσο στοιχίζει. Μου αρέσει πολύ και η λεπτομέρεια εδώ στην τυράντα που έχει πάρα πάρα πολλές μικρές περλίτσες. Αλήθεια, δεν έχω τι να πω. Με φαντάζομαι έτσι να χορεύω και να μου πατάει ο γαμπρός συνέχεια το τούλι μου και νιώθω μια μικρή σταχτοπούτα. Δεν έχω δει όμως κάτι πιο όμορφο σε αυτή την τιμή. Και άκουμε, γιατί εμένα που έχω ψάξει νηφικά, ένα τέτοιο παιδιά νηφικό στην Ελλάδα θα στο χρόνο ένα χιλιάρικο. Και μάντεψε πόσο έκανε. 91 ευρώ και 21 λεπτά. Σοκ! Πείτε μου αν ψήνεστε να κάνουμε βίντεο που ζω για 24 ώρες με αυτό το νηφικό. Θέλω οπωσδήποτε να μου γράψετε σε ένα σχόλιο από κάτω ποιο νηφικό σας άρεσε περισσότερο και ποια από όλα αυτά δεν άξιζε με την καμία τα λεφτά του. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και με το καλό κουμπάρα. Η ώρα καλή!